Σας χαιρετάμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του, για το έλεος Του, που μας έδειξε, που μας αξίωσε να μάθουμε στη ζωή μας ότι είναι ζωντανός και αναισθημένος. Ένα μικρό ψαλμό θα διαβάσω, είναι ο 121 ψαλμός, ροκαπάλφα, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού, δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξο σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου, από του νυν και ως του αιώνος. Και μας λέει εδώ ο ψαλμωδός, αυτόν τον ωραίο ψαλμό, υψώνω τα μάτια μου, λέει, στα όρη. Πού θα έρθει η βοήθειά μου, από πού? Και ερχόμαστε πολλές φορές σε αδιέξοδο στη ζωή μας. Ποιος θα με βοηθήσει? Είμαι σε ένα αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορεί να με βοηθήσει ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η γυναίκα μου. Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει? Ο Κύριος μπορεί να σε βοηθήσει. Και εμείς επικαλεστήκαμε το όνομα του Κυρίου και λέει ο λόγος του Θεού, ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αυτό κάνουμε και εγώ το δοκίμασα προσωπικά επάνω σε κάτι βουνά στην Κρήτη. Χαθήκαμε 4 άτομα, χάσαμε ένα μονοπάτι στα Σφακιά από Ανώπολη προς Λουτρό και βρεθήκαμε 10 ώρες χωρίς νερό επάνω στους πιο άγριους βράχους της Ελλάδας. Εκεί προσπαθήσαμε να ζητήσουμε βοήθεια από ανθρώπους σε κάτι βαρκούλες που βλέπαμε στο πέλαγος, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Ποιος να σε ακούσει με μηχανή αναμένη από τέτοια υψόμετρα, πάνω από 500 μέτρα μακριά. Αλλά μου ήρθε στο μυαλό μου, όταν μου είχαν μιλήσει κάτι πελάτες μου στο μαγαζί, μου είχαν πει ότι όποτε έχεις πρόβλημα ζήτησε το Χριστό. Δοκίμασέ το, χωρίς να του τάξεις τίποτα, δεν θέλει τίποτα, είναι όλα δικά του πάνω στη γη. Και εκεί επικαλέστηκα το Χριστό. Δοκίμασα, πειραματικά, δεν το πίστευα. Και είπα, Χριστέ μου, πάρε τη φωνή μου και πήγαινε την όπου νομίζεις εσύ, αρκεί να σωθούμε. Αυτή η βραχνή φωνή που βγήκε από το στόμα μου, έσβησαν τις μηχανές από τις βάρκες. Ποιος είναι εκεί πάνω, φωνάξανε. Η καρδιά μου έσπασε. Είπα, πώς έγινε αυτό, μόλις επικαλέστηκα αυτό το όνομα, αμέσως ήρθε η απάντηση, το όνομα του Ιησού Χριστού. Μας κατεβάσανε, ήρθε η βοήθεια. Και θα έρθει η βοήθεια όταν ζητήσεις τον Χριστό να κάνεις, να τον πειραματιστείς μέσα στη ζωή σου και θα δεις ωραία αποτελέσματα. Ο Θεός να σας ευλογήσει.